προχωράνε οι εμβολιασμοί στη χώρα, ωστόσο αρκετές περιοχές αντιμετωπίζουν πρόβλημα λόγω μη ύπαρξης εμβολιαστικού κέντρου, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι ηλικιωμένοι προκειμένου να εμβολιαστούν. Για το Δήμο Κασάνδρας θα μας μιλήσει η Δήμαρχος Αναστασία Χαλκιά, καθώς είναι ένας Δήμος της περιφέρειας που δεν διαθέτει εμβολιαστικό κέντρο. Κυρία Χαλκιά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Πείτε μας σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Δήμος όσον αφορά τους εμβολιασμούς. Το Κέντρο Υγείας Κασάνδρας είναι εμβολιαστικό κέντρο, είναι με στη λίστα των εμβολιαστικών κέντρων. Είναι αυτή τη στιγμή έτοιμο και εξοπλισμένο και από καταψήφιες και από ψυγεία, και είναι χρεωμένο και το προσωπικό. Απλά περιμένουμε την εντολή από το Υπουργείο Υγείας για να λειτουργήσει. Και τόσο καιρό οι ηλικιωμένοι που έκαναν τους εμβολιασμούς. Τα μηνύματα στα τηλέφωνά τους που ερχόταν ήταν για κέντρα υγείας που ήταν εμβολιαστικά κέντρα και για τον Πολύγυρο. Για Καλλικράτεια, για Πολύγυρο. Άνοιξαν και τα Μουδανιά και έχουν αφήσει μόνο το δικό μας κλειστό. Σας έχουν πει κάποιο λόγο που αργεί να ανοίξει το εμβολιαστικό κέντρο? Και με τον διευθυντή του κέντρου υγείας που μιλάω, αλλά και με τον διοικητή του νοσοκομείου μου, είπαν ότι αυτές τις αποφάσεις τις παίρνουν στο Υπουργείο Υγείας. Έστειλα ένα έγγραφο και με έντονη διαμαρτυρία. Επικοινώνησα και με τον ίδιο τον κύριο Κυρία και μου είπε ότι θα το διευθετήσει άμεσα, αλλά μέχρι στιγμή δεν έχουμε καμία απάντηση. Λαμβάνονται κάποια μέτρα για τους πολίτες που δεν διαθέτουν κάποιο μέσο για να μετακινηθούν σε άλλο Δήμο? Κοιτάξτε να δείτε, χθες μας ζήτησαν να αναδηλώσουμε στα χωριά αν έχουμε χώρους για να γίνουν εμβολιαστικά κέντρα και στα χωριά. Mm-hmm. Και αν έχουμε το συλλευτικό προσωπικό ή ιατρικό προσωπικό. Εμείς κάναμε την αναφορά μας, όπως είπαμε, σε ποια χωριά μπορούμε να τους διαθέσουμε χώρους. Δεν μπορούμε εμείς όμως να μετακινήσουμε ανθρώπους για προς εμβολιασμό, διότι δεν έχουμε μεταφορικά μέσα. Και δεν είναι τόσο εύκολο, διότι σε μια εποχή που υπάρχει ο COVID γύρω μας, με ποια ευθύνη θα πάρουμε εμείς για να μετακινήσουμε τους συνανθρώπους μας και τους εθιμότητες μας για να πάνε να κάνουν εμβόλιο. Έχω ενημερώσει και το Υπουργείο Εσωτερικών ότι δεν έχω μεταφορικά μέσα για να το κάνω αυτό και μου είπε να είμαι σε αναμονή, θα μας έρθουν οδηγίες. Ας ελπίσουμε ότι θα λυθεί σύντομα το ζήτημα. Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε, και όχι μόνο εσείς φαντάζομαι, σχετίζεται με τα σχολεία, καθώς κάποια τμήματα κλείνουν λόγω κρούσματος και άλλα υπολειτουργούν γιατί δεν στέλνουν οι γονείς τα παιδιά στο σχολείο. Εδώ είναι το πιο σοβαρό θέμα. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι ότι ήδη το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο της Καλλιθέας, το Δημοτικό της Φούρκας, το πρώτο Νηπιαγωγείο Κασάνδρας και ο παιδικός σταθμός της Κασάνδρας είναι κλειστά. Διότι είχαν πάνω από 3 κρούσματα σε κάθε περίπτωση, οπότε αναγκάστηκα η πρωτοβάθμια και τα έκλεισε. Δυστυχώς οι δήμαρχοι δεν έχουν αρμοδιότητα να κλείσουν τα σχολεία. Γι' αυτό παρακαλάμε και λέμε και απαιτούμε να κλείσουν τα σχολεία για τουλάχιστον 15 μέρες στη δική μας περιοχή που υπάρχει αυτή η έκταση. Γιατί και αυτά τα σχολεία, κοιτάξτε, που λειτουργούν σε όλο το Δήμο, υπολειτουργούν. Ναι. Ούτε το 30% των μαθητών δεν πηγαίνουν. Με αποτέλεσμα να είναι και προβληματική η σχολική χρονιά, όπως καταλαβαίνουμε, γιατί δεν λειτουργείται και με τηλεκπαίδευση. Δεν το συζητώ. Οι γονείς φοβούνται. Και είναι πάρα πολύ λογικό. Ναι. Και δεν τα φέρουν τα παιδιά. Κυρία Χαλκιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Την επόμενη φορά να έχω πιο ευχάριστα νέα, γιατί στεναχωριέμαι που από όλη τη Χαλκιδική ο μοναδικός Δήμος που δεν έχει αυτή τη στιγμή εμβολιαστικό κέντρο της Κασάνδρας. Εύχομαι πραγματικά έχετε απόλυτο δίκιο και εύχομαι να λυθεί το θέμα σας σύντομα. Γιατί είμαστε ο πιο τουριστικός δήμος και αντί να εμβολιαστούν οι δημότες για να υποδεχτούμε το καλοκαίρι με ασφάλεια, αυτή τη στιγμή πληρώνουν ραντεβού. Ναι. Και, έρχεται το καλοκαίρι σύντομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Χαλκιά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια.